Σε κόψιμο της κρατικής επιχορήγησης όσων φορέων του Δημοσίου δεν έστειλαν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, προχωράει η κυβέρνηση την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το νόμο που έχει ψηφιστεί από τη δεκαετία του 90 κατά των διοικητικών οργανισμών που δεν δημοσιοποιούν τα στοιχεία. Μέχρι χθες, 235 φορείς βρέθηκαν σε αδυναμία να στείλουν τα οικονομικά του στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα να επίκειται στάσεις στην επιχορήγηση και να βρεθούν στον αέρα η λειτουργία τους και οι μισθοί των εργαζομένων. Ανάμεσα στους φορείς αυτούς και το νοσοκομείο του Ρίου. Βιώνουμε ένα παραλογισμό. Έτσι, βάσει των εξαγγελιών ενός υπουργού, ο οποίος κανονικά θα πρέπει να έχει παραιτηθεί από χτες για τα μισά του νοσοκομείου, αρκετά από τα νοσοκομεία του δεν δώσαν λογιστικά στοιχεία. Έτσι είχε πει πριν από κάποιους μήνες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια πλειάδα φορέων του δημοσίου και νοσοκομεία, 37 νοσοκομεία μέσα σε αυτά, να μην έχουν δώσει λογιστικά στοιχεία για την προηγούμενη περίοδο. Και τι θα κάνει γι' αυτό ο υπουργός, αυτό που λέει ότι θα κάνει ή αυτό που έχουν αποφασίσει σαν κυβέρνηση, εφόσον λοιπόν οι διορισμένοι υπάλληλοι, οι διοικητές των ΥΠΕ ή των νοσοκομείων που έχουν οι ίδιοι διορίσει ως μάνατζερ και ειδικοί στα νοσοκομεία δεν έχουν στείλει στοιχεία τέτοιου είδους λογιστικά, θα πρέπει να τιμωρηθούν για αυτά τα πράγματα είτε τα νοσοκομεία είτε οι φορείς. Σε ό,τι αφορά όμως το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα στοιχεία που αφορούν το Γενάρη και το Φλεβάρι έχουν ήδη αποσταλεί κανονικά. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία του Μάρτη, δεν ξέρω αν έχουν αποσταλεί όλα. Αποστέλλονται όμως και η καταληκτική ημερομηνία για να αποσταλούν όλα είναι η 10 του Απρίλη. Σύμφωνα με τον κύριο Καπλάνη, το ΤΕΙ της Πάτρας δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Όταν υποβάλεις τον προϋπολογισμό σου, υποβάλεις και τα στοιχεία, τα απαραίτητα για να τεκμηριώσεις τις ανάγκες. Δεν μπορεί να λες θέλω 5 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό επειδή εκτιμώ ότι αυτές είναι οι ανάγκες. Θα πρέπει να δηλώσεις τον αριθμό των φοιτητών σου, τον αριθμό των συνεργατών, των εκτάκτων κτλ. Αναλυτικά οι φορείς είναι Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Εθνικός Κήπος, Κοινωνία της Πληροφορίας, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνας, Διπλή Ανάπλαση, Βοτανικό Λεωφόρος Αλεξάνδρειας, Λιμενικά Ταμεία Χίου, Χανίων, Ζακύνθου, Λευκάδας, Κορινθίας, Λέσβου, Μεσσηνίας, Κεφαλινίας, Αρκαδίας, Αντίκυρας, Σάμου, Στήρων, Ετωλοακαρνανίας, Ερέτριας. Ταμείο Αρρωγής Λιμενικού Σώματος, Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου, Πάντιο Πανεπιστήμιο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φοιτητική Λέσχη Χαλκίδας, Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, Εθνική Πινακοθήκη, Ίδρυμα Γουλανδρή, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, Μουσείο Βορέ, ΕΡΤΑΛΦΑ ΕΨΙΛΟΝ, Εθνικό Στάδιο Καφτατζόγλιο, Κέντρο Εκπαίδευσης Υπασίας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Κελπνό, Γενικά Νοσοκομεία Αγρινίου, Μεσολογγίου Χατζικώστα, Άργους, Τρίπολης η Ευαγγελίστρια, Πάτρας, Άρτας, Αιγίου, Αλεξανδρούπολη, Ζακύνθου, Αμαλιάδας, Ηρακλείου, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Καβάλας, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.